Χρήστο, τι γίνεται, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια και για την νίκη και για την εμφάνισή σου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Συγγνώμη που σου άλλαξα λίγο το διαβατήριο για το δεν βράδυ πειράζει, του Σαββάτου, αλλά ήταν κάτι που μας έκανε να βγει έτσι αυθόρμητα τη στιγμή που ο Ηρακλής έπαιζε χωρίς το βασικό του διαγώνιο, που συνήθως, το ξέρεις καλύτερα από μένα, ο Λεβάν έπαιρνε 25, έπαιρνε 30 πόντους. Και να που στο πρόσωπό σου ο Γιάννης Ορφανός και κατά πέρασε ο Ηρακλής βρήκε έναν παίχτη που ως διαγώνιος πήρε 23 πόντους και πραγματικά να μην σε ματιάξουμε, ήσουν εξαιρετικός. Φαντάζομαι είναι η καλύτερη επίδοση που έχεις κάνει στην Α1, έτσι. Ναι, νομίζω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω κάνει και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλήμον, αυτό που είδαμε λέμε, δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι εννοείται. Έτσι, με έλλειψη, με πολύ πάθος, με τον κόσμο δίπλα μας βέβαια, πάντα, και τον ευχαριστούμε και νομίζω ότι τα πήγαν πολύ καλά. Τι σε έκανε σένα προσωπικά πριν το γενικεύσω για την ομάδα να γίνεις αυτό που είπα εγώ, Στεφάνη Δάτζε? Είναι μια θέση που δεν την παίρνει συχνά, έτσι, ακραίος είσαι. Ήταν ακραίος, η ανάγκη, ήταν ότι ήθελες να καλύψεις και εσύ να δώσεις τον εαυτό σου να καλυφθεί το κενό κατά κάποιο τρόπο του συμπαίκτη σου, ήταν όλα αυτά μαζί, γιατί ήταν εντυπωσιακή η παρουσία σου. Ναι, κοίταξε, τώρα όταν λείπει ένας παίχτης που είναι βαρόμετρο, ας πούμε, στην ομάδα, να το πούμε έτσι, πρέπει να δώσεις πάνω από το 100% για να έρθει η νίκη, για να υπάρξει το αποτέλεσμα. Οπότε και εγώ όλη την εβδομάδα ήμουν συγκεντρωμένος, ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Με βοήθησε και ο Πασαδόρος και ο προπονητής μου και νομίζω βγήκε μες στο γήπεδο αυτό και ευτυχώς όλα καλά. Καθιερωνόμαστε διαγωνιός, τέλος. Αυτό δεν το ξέρω ακόμα, θα φανεί, αλλά όχι, εντάξει. Ό,τι ανάγκη έχει η ομάδα. Σωστά. Είναι μια θέση πάντως που εμάς τουλάχιστον μας έδειξες και βοήθησε με σε αυτό ότι την έχεις, ότι δεν είναι κάτι που χρειάζεσαι χρόνο για να τη μάθεις. Έπαιξες και στο Βραχάτι βέβαια, νομίζω, σε κάποια σημεία του αγώνα στην ίδια θέση. Αλήθεια, στο παρελθόν είχε ξαναχρειαστεί είτε στον Ηρακλή είτε κάπου αλλού να παίξεις ως διαγώνιος, ή είναι κάτι πρωτόγνωρο για σένα? Η άλλη μια φορά νομίζω είχα ξαναπαίξει διαγώνιος, αλλά ουσιαστικά το ολόκληρο παιχνίδι και με το βάρος, ας πούμε, του παιχνιδιού και της φανέλας ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα. Αλλά εντάξει, με βοήθησε και πολύ ο Πασαδόρος. Οι θέσεις είναι διαφορετικές, γιατί είναι διαφορετικές οι γωνίες και τα τεχνικά, ας πούμε, έτσι χαρακτηριστικά, αλλά εντάξει, μπορέσαμε να το βρούμε εύκολα. Μήπως είσαι και πιο απελευθερωμένος όταν δεν έχεις στο μυαλό σου και την υποδοχή ότι απλά παίρνεις φόρα και χτυπάς την μπάλα να πάρουμε το πόντο? Είναι και αυτό ένα κομμάτι, ας πούμε, έτσι, ότι δεν έχεις το βάρος της υποδοχής, όπως είπες και εσύ. Και πρέπει να αποδώσεις δηλαδή 100% στην επίθεση και στο μπλοκ, εντάξει, και στο σέρβις εννοείται. Οπότε μπορώ να το πω έτσι, ότι είμαι λίγο πιο απελευθερωμένος. Στα τελευταία δύο παιχνίδια, χωρίς το βασικό σας επιθετικό όπλο, πήρατε πόντο στο Βραχάτι με τον Παμβαχαϊκό, πήρατε τρεις ολόκληρους κόντρα στον Εθνικό, που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και δείξατε ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα 12-14 αθλητών και όχι του ενός. Ίσως αυτό ήταν ένα κίνητρο και για όλους τους υπόλοιπους, έτσι, να βγάλετε το ομαδικό στοιχείο προς τα έξω. Έτσι ακριβώς όπως το λες, είναι η ομάδα που αποτελείται από 14 άτομα. Φάνηκε και σε προηγούμενο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, με την Παναχαϊκή που έπαιξε ο Νίκος Χριστόφας όταν χρειάστηκε. Βεβαίως. Που δεν έπαιξε καλά καθόλου ο Κιώσης. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ναι, είχε ένα τραυματισμό και τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Οπότε είδαμε και εκεί ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά, πάλι τρίποντο εκείνη τη φορά. Και θεωρώ ότι και στο μέλλον, άμα υπάρξει κάτι, ας πούμε, όλα τα παιδιά από τον πάγκο είναι έτοιμα να δώσουν το 100% και να συνεισφέρουν πραγματικά. Ήταν μια σπουδαία νίκη, ήταν μια νίκη ψυχολογίας. Έχετε μπροστά σας ένα παιχνίδι που ξέρεις ότι για τον κόσμο είναι, όπως και να έχει, είναι διαφορετικό. Μετράει ίσως λίγο παραπάνω, είναι ένα τοπικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έδρας, το επόμενο μάτς, φαντάζομαι ήδη στρεφόσαστε εκεί, έτσι, η προσοχή και το ενδιαφέρον σας είναι σε αυτό. Ναι, έτσι όπως το λες. Τώρα το μάτς αυτό είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί είναι, όπως είπες, και ντέρμπι, είναι και εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ έχει τώρα μια πολύ δυνατή έδρα πλέον κι αυτός, η πρωταθλητής πέρσι. Θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, το συζητάω. Αλλά νομίζω με κατάλληλη προετοιμασία και έτσι πως πάμε μέχρι στιγμής και με την ψυχολογία, δεν είναι απίθανο να κερδίσουμε. Με ή χωρίς Καλαντάτζε, με ή χωρίς Στεφανίδη διαγώνιο. Τώρα, ναι.
όποιος και να είναι, πιστεύω η νίκη μπορεί να έρθει. Ναι. Είχατε και χθες και σήμερα ρεπό, οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα γίνει με τον συμπαίκτη σου, έτσι, το Λεβάν, αν θα είναι στη διάθεση του προπονητή σου. Από αύριο θα δούμε. Φαντάζομαι, όπως και να έχει, εσύ προετοιμάζεσαι για ακόμα μια φορά, αν χρειαστεί να παίξει συγκεκριμένη θέση. Εγώ για πάνω δεχόμενο πρέπει να είμαι έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, οι τραυματισμοί πάνε και έρχονται και πρέπει να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Οι 23 πόντοι Χρήστο στην Α1 είναι ρεκόρ για σένα? Νομίζω πως ναι, είναι ρεκόρ για μένα. Βοηθάει και θέση βέβαια, όπως είπες, με την επίθεση και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι είναι το ρεκόρ, ναι. Επειδή αύριο έχουμε ξεπεράσει για τον Ηρακλή αυτό το να τα κατοστήσει, γιατί έχουμε φτάσει στα 108, εγώ εύχομαι να τους κατοστήσεις τους πόντους σου και να αυξάνονται και να βοηθάς την ομάδα. Θα ήθελα και την ευχή σου για τον σύλλογο που αύριο έχει τα γενέθλιά του, 108 χρόνια. Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ για αύριο. Χρόνια πολλά σε όλους τους αθλητές, τους φίλους του Ηρακλή, του σωματείου, στον ιστορικό αυτό σύλλογο. Έτσι να έρχεται να μας βοηθάει κάθε φορά. Γιατί φέτος εμάς μας έχει υποστηρίξει πάρα πολύ και όσο περνάνε οι αγωνιστικές βλέπω αυξάνει και ο κόσμος. Αυξάνει και η όρεξη δηλαδή και ελπίζω να τον έχουμε κοντά μας. Σίγουρα θα συνεχίσει και ακόμα περισσότερος και το έχεις καταλάβει ότι τους κάνετε να είναι διψασμένοι ακόμα περισσότερο κάθε φορά. Και πάνω απ' όλα έχετε εσείς αυτή την ευθύνη με την καλή την έννοια και μέχρι στιγμής τα έχετε πάει πάρα πολύ καλά. Καλή ξεκούραση για σήμερα, να απολαύσεις το υπόλοιπο με το ρεπό που έχετε και από αύριο καλή δουλειά και καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Να σε καλά.